Θα καλωσορίσω στο στούντιο του 984 ευθύς αμέσως την κυρία Αρετή Σπαχή. Είναι η εκπρόσωπος από το Μη Λάμδα Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλημέρα σας κυρία Σπαχή, πώς είστε? Καλημέρα κυρία Δουλγεράκη, καλημέρα στους φίλους ακροατές, στους εκπαιδευτικούς τα πω πρώτα προ και κύρια, στους μαθητές, στους γονείς και σε όλα τα εργατολαϊκά στρώματα. Από το χώρο του Μη Λάμδα ΚΚΕ σήμερα, του Μαρξιστικού Λενινιστικού Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, θέλω να καλέσω τους εργαζόμενους σε μια συστράτευση και σε αυτό το επεισόδιο της ταξικής πάλης που λέμε. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως για άνεμο φυσικό. Θέλουμε να πνεύσει ένας άνεμος αριστεράς, πραγματικής αριστεράς στην κοινωνία, γιατί έχει σκοτεινιάσει πάρα πολύ το τοπίο, το κοινωνικό, από την πολιτική της φτώχειας, της ακρίβειας, της ανεργίας, της εξαθλίωσης και το διεθνές τοπίο από τα σύννεφα του πολέμου. Βλέπουμε πως ματώνει ο ουκρανικός λαός και βλέπουμε πως ακονίζουν τα μαχαίρια τους οι υπερηλισχοί μηχανισμοί, είτε πρόκειται για το ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ, αλλά και για τις δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε τη Ρωσία, και πόσο απειλούμαστε εμείς ως χώρα χωρίς ουσιαστικά να έχουμε λόγο εμπλοκής τουλάχιστον σε αυτό, έτσι, το επεισόδιο μεταξύ των υπερελιστών και εννοώ το πόλεμο στην Ουκρανία. Κύριε Σπαχή, να μας δώσετε με όσο πιο απλά μπορείτε και όσο πιο σύντομα γίνεται αυτή την απλή διευκρίνηση, αυτό που είπατε πριν από λίγο. Καλούμε σε συστράτευση τον κόσμο στην πραγματική αριστερά. Ποια είναι εκείνη η διαφορά, οι διαφορές που σας χωρίζουν? Πολύ ωραίο ερώτημα, κυρία Δουλγεράκη. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι η πραγματική αριστερά επί της αρχής είναι αυτή που συγκρούεται με τις δυνάμεις του κεφαλαιοκρατικού συστήματος, της ολιγαρχίας, του ξένου υπεριαλισμού. Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις σήμερα πρέπει να οριστούν. Είναι η Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα καθαρό αιμοδεξιό, το οποίο για 4,5 χρόνια ουσιαστικά επιβεβαίωσε ξανά τον αντιδραστικό του χαρακτήρα με την πολιτική της ανεργίας, της εξαθλίωσης των ιδιωτικοποιήσεων, την εγκληματική πολιτική των ντεμπών και τους νεκρούς. Είναι το κόμμα του Πασόκ Κινάλ που ξαφνικά βγαίνει να μας παραστήσει την αθώα περιστερά, ενώ είναι το κόμμα που μας έβαλε στα μνημόνια. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα που εμφανίστηκε τάχα μου αριστερό και σήμερα, όχι μόνο σήμερα, ήδη από την τετραετία που διοίκησε, αλλά και στην τετραετία της αντιπολίτευσης που ακολούθησε, ουσιαστικά όχι μόνο εναρμονίστηκε, αλλά με την αντιλαϊκή πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα έγινε ο μηχανισμός για την χειραγώγηση, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, των εργατολαϊκών στρωμάτων και την αποδυνάμωση των αντιστάσεων των δημοκρατικών και αριστερών ανθρώπων. Έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ γι' αυτό, γιατί εξαπάτησε, γιατί κορόιδευσε, γιατί υποσχέθηκε τη νέα διακυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς και στην πραγματικότητα έφερε το τρίτο και αντιδραστικότερο μνημόνιο, επέβαλε τον φιλοαμερικανισμό, διεύρυνε τις βάσεις, ανανέωσε τη συμφωνία για τις βάσεις του θανάτου και καλλιέργησε και αυτό τον επικίνδυνο φιλοαμερικανισμό που σε τελευταία ανάλυση προσβάλλει και τα δημοκρατικά και υπεραλιστικά αισθήματα του ελληνικού λαού, με δεδομένη την ιστορία του εμφυλίου και τους ματωμένους αγώνες του ελληνικού λαού που ακόμα συνοδεύουν και τη μνήμη και το παρόν και της νεολαίας, θα λέγαμε. Έτσι, με αυτή την έννοια ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει το δικαίωμα να λέει ότι είναι αριστερή δύναμη. Εξάλλου νομίζω ότι το έχει απαλείψει και από τον τίτλο του. Μιλάει για συστράτευση, για μια δημοκρατική διακυβέρνηση με τα όποια κόμματα βρεθούν μπροστά του. Εξάλλου συστρατεύτηκε και συγκυβέρνηση και με τον Καμένο. Έτσι. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι μια δύναμη που διαχειρίζεται το καπιταλιστικό σύστημα, την κρίση. Εξαπατά ξανά. Και θα θέλω να πω, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, μια κουβέντα με την πρόταση για την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής, της ΕΒΕ. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ πραγματικά ήθελε να στηρίξει τους μαθητές και την νεολαία, δεν θα ψήφιζε το νόμο του Γαβρόγλου, που στην πραγματικότητα επιβάλλει την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, και δεν θα κρατούσε τα σχολιά χωρίς διορισμούς
όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής του με το τρίτο αντιδραστικότερο μνημόνιο και ήταν στην αδιοριστία χιλιάδες και παραμένουν τόσοι συνάδελφοι και δεν θα επέβαλε ουσιαστικά και τον νόμο που στην πραγματικότητα έστρωσε τον νόμο της Κεραμέως για την κατάργηση του ασύλου. Λοιπόν, είναι ένα πρόσχημα και δεν πρέπει οι μαθητές μας να εξαπατηθούν δεύτερη φορά. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να ικανοποιήσει τα αιτήματα της νεολαίας. Η νεολαία πρέπει να στρατευτεί σε ένα αγώνα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική, να διεκδικεί την κίση δημόσια δωρεάν εκπαίδευση, κατάργηση της αξιολόγησης κατηγοριοποίησης ιδιωτικοποίησης και βεβαίως της Τράπεζας Θεμάτων και της ΕΒΕ και κλείσιμο των ιδιωτικών πανεπιστημίων, των κολεγίων δηλαδή. Έτσι. Των κολεγίων. Διότι τα παιδιά που μένουν εκτός πανεπιστημίου, που είναι 30-40.000, είναι ανίκανα να πάνε στο δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά είναι πάρα πολύ ικανά, εφόσον μπορούν να αγοράσουν, να πάνε στο κολέγιο. Με αυτή την έννοια λέμε ότι δεν πρέπει να εξαπατηθούν, να ψηφίσουν δυνάμεις πραγματικής αριστεράς και αυτή η δύναμη είναι το Μιλάβδο Κουκουέ. Τιμά τον τίτλο του. Μαρξιστικό-Λενινιστικό κόμμα. Κυρία Σπαχή, ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω για τις δικές σας τις προτάσεις, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας από εμάς, όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο καθένας από εσάς, και ήθελα να δω και να ακούσω μέσα από το δικό σας τον πολιτικό φορέα τι είναι αυτό το οποίο προτείνετε. Το ξεκινήσατε ωστόσο λέγοντας ή κάνοντας τις πρώτες αναφορές σε αυτά τα οποία απασχολούν το χώρο της εκπαίδευσης από τον οποίο προέρχεστε. Θα ήθελα να το συνεχίσετε, να ακούσουμε τις προτάσεις σας, γιατί το να μην ψηφίσετε σωστά ή γιατί είναι κακοί οι απέναντι είναι το πιο εύκολο. Ποιες είναι λοιπόν οι δικές σας οι προτάσεις και με ποιες είναι οι δικές σας οι προτάσεις σε μια καθημερινότητα που δεν είναι, κυρία Σπαχή, γενική και αόριστη, γιατί μετά την παιδεία είναι η υγεία, γιατί μετά την υγεία είναι η ακρίβεια, ακριβώς, γιατί είναι οι πληστηριασμοί. Έχετε την καλοσύνη σε βασικά θέματα να μας το αναπτύξετε. Ανοίγετε το δρόμο για ζητήματα τα οποία είναι φλέγοντα. Έτσι, θα ξεκινήσουμε καταρχάς από τις προτάσεις. Ποια είναι η βασικότερη πρόταση του Μιλάβδα Κουκουέ? Κυρία Δουλγεράκη, είναι η ανάπτυξη του εργατολαϊκού κινήματος, η ένταξη όλων των εργαζομένων στα σωματεία. Καταρχάς λέμε κάτω νόμος Χατζηδάκη, ο οποίος είναι ένας αντισυνδικαλιστικός, αντιδραστικός νόμος και ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα στην απεργία, καταργεί το δικαίωμα στην διαδήλωση. Μας γυρίζει στην περίοδο της Χούντας, το αποφασίζουμε και διατάσσουμε. Διεκδικούμε λοιπόν σταθερή δουλειά και μόνιμη. Διεκδικούμε ουσιαστικά να πάρουμε πίσω όλες τις κατακτήσεις που κατάργησε η μνημονιακή λέλαπα, οι οικονομικές και εργασιακές, και διεκδικούμε αυξήσεις στους μισθούς μας ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια. Διεκδικούμε κατάργηση της αντιασφαλιστικής λέλαπας, κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων που ιδιωτικοποιούν το σύστημα της δημόσιας υγείας και λέμε δημόσιο δωρεάν σύστημα καθολικό παιδείας υγείας πρόνοιας. Σήμερα είναι γενικευμένες ιδιωτικοποιήσεις, ουσιαστικά υπηρετούν τις αξιώσεις του ΟΣΑ και της ολιγαρχίας των υπερελιστικών κέντρων και απαιτούν στην πραγματικότητα από το λαό να απεμπολίσει το θεμελιώδες δικαίωμα για ένα δημόσιο σχολείο με ενιαίο πρόγραμμα σπουδών και με καθηγητές και δασκάλους και χωρίς ανταγωνιστικά κριτήρια της αγοράς, να απεμπολίσει το δικαίωμά του να πηγαίνει στο νοσοκομείο, να μην έχει το δικαίωμα να θεραπεύεται, να μην έχει γιατρούς, να μην έχει τη δυνατότητα της νοσηλείας. Του ζητούν να απεμπολίσει το δικαίωμά του στα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, να μην σκέφτεται, να μην διαμαρτύρεται, να μην οργανώνεται, να μην διεκδικεί. Του ζητούν ουσιαστικά να αποδεχτεί και το διεθνή ορίζοντα της καταστολής και του πολέμου και της τρομοκρατίας και να ζει υποταγμένος, φοβισμένος, φτωχός και εξαθλιωμένος. Εμείς λέμε ότι, κυρία Δουλγεράκη, δεν πρόκειται καμία από τις κυβερνήσεις που θα προκύψουν μετά τις εκλογές να λύσει κανένα από τα προβλήματα που αφορά το λαό. Γιατί το λέμε? Γιατί όλα αυτά τα κόμματα ουσιαστικά συνδιαχειρίζονται. Και να πούμε και κάποιες παρατηρήσεις ακόμα και για το Μέρα 25, η περίφημη συμμαχία για τη ρήξη. Είναι η άλλη εκδοχή, θα λέγαμε, του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ καθαρά φαίνεται ότι είναι ακόμα στην υπηρεσία της μεγαλωσικής τάξης, ο κύριος Βαρουφάκης,
που είναι όψιμα έτσι αντιμνημονιακός, να θυμίσουμε ότι διοίκησε με το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο, γιατί ήταν στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε ότι ψήφισε με επιστολική ψήφο το τρίτο μνημόνιο. Και να πούμε ότι στο πρόγραμμά του δεν έχει ούτε μία λέξη για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της ληστείας και του υπεριαλισμού που αφημάσει τα λαϊκά στρώματα, ούτε μία λέξη για έξοδο από το ΝΑΤΟ. Μάλιστα θεωρεί πολύ επικίνδυνη την έξοδο από την Ευρωζώνη και πολύ ακραίο το αίτημα για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και διαρωτάται κανείς, αν δεν προτείνει την πάλη για την έξοδο από αυτούς τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς που ληστεύουν και αφημάσουν το λαό, τότε ποια αριστερή πρόταση έχει? Είναι μία δεύτερη αριστερή απάτη, θα λέγαμε. Και δεν πρέπει να εγκλωβιστεί ξανά η νεολαία, γιατί εύκολα είναι τα συνθήματα. Στην πράξη όμως, αυτό που προτείνει ο κύριος Βαρουφάκης και το Μέρα 25 είναι μια κοινωνικοποιημένη διοίκηση, όπως το είπε, του αστικού κράτους, και μας μεταφέρει σε ένα ουτοπικό πεδίο όπου δεν υπάρχουν αντιθέσεις στην κοινωνία, δεν υπάρχει μεγαλοστική τάξη, δεν υπάρχει υπεριαλισμός, δεν υπάρχουν θεσμοί, δεν υπάρχουν δικαστήρια, δεν υπάρχουν κυβερνήσεις. Λες και κατασκεύασε το σοσιαλισμό κατά φαντασία και έρχεται να διοικήσει αύριο. Εμείς λέμε να πατήσουμε τα πόδια μας στη γη και να πούμε ότι ο λαός έχει συμφέροντα και δικαιώματα και πρέπει να τα διεκδικήσει. Είναι σε πλήρη σύγκρουση τα δικαιώματά του με τα κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα και τα υπεριαλιστικά συμφέροντα. Να καταδικάσει μεν τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ Κινάλ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Βελόπουλου και όλου του κύκλου των ακροδεξιών, και να μην πέσει στην παγίδα του Μέρα 25, γιατί στην πραγματικότητα αναπαράγει αυταπάτες. Να στηρίξει τις δυνάμεις του Μιλάβδα Κοκκουέ. Και μια και βάλετε το ερώτημα, ποια είναι η διαφορά μας, γιατί πρέπει να το πούμε, οι διαφορές μας είναι δεδομένες σε σχέση με το ΚΚΕ, είναι ιστορικές, έρχονται από πολύ παλιά, από τη στροφή που έκανε το Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα δυστυχώς το 56, τη δεκαετία του 60. Είμαστε ο χώρος που τα είπε πολύ νωρίς και σήκωσε και την πάλη. Σήμερα το ΚΚΕ κάνει μια τάχα μου αυτοκριτική, αλλά και πάλι δεν φτάνει στην ουσία μετά από 40 χρόνια. Έτσι έπρεπε να περάσουν τόσα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, είναι ζητήματα βέβαια που δεν τα ανοίγουμε τώρα προεκλογικά, αλλά να πω κάτι άλλο. Έτσι. Είδαμε τον κύριο Κουτσούμπα στο debate. Και θα σας παρακαλούσα να ολοκληρώσετε. Ναι, και θα ολοκληρώσω. Έτσι. Δεν μπορούμε να μην σηκώνουμε τη σημαία, καταρχάς, να μην λέμε έξω από τον υπεριαλιστικό μηχανισμό του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν το λέει το ΚΚΕ σήμερα. Το ΚΚΕ λέει αποδέσμευση σταδιακά, που σημαίνει ότι βλέπει εκλογικούς ουσιαστικά συσχετισμούς και ανάλογα με αυτούς βλέπουμε και κάνουμε. Ένα δεύτερο σημείο είναι η εθνική ανεξαρτησία, που δεν σηκώνει τη σημαία. Εμείς λέμε ότι η εργατική τάξη, ο λαός, πρέπει να σηκώσει τη σημαία της εθνικής ανεξαρτησίας, δηλαδή της αποτείναξης της υπεριαλιστικής κυριαρχίας και της πολιτικής μεγαλοσυχής τάξης. Αυτό το πράγμα θεωρεί το ΚΚΕ ότι δεν αντιστοιχεί στο λαό και, εν πάση περιπτώσει, δεν σηκώνει τη σημαία της αντίθεσης και της οργάνωσης της πάλης. Στην καραντίνα έδειξε ότι ήταν δύναμη που ενσωματώθηκε. Και δυστυχώς δεν εμπιστεύεται την ικανότητα του λαϊκού κινήματος να πάει μπροστά τα πράγματα. Όμως θέλω να κλείσω, κύριε Βουλγαράκη, με μία αναφορά στην αντιλαϊκή πολιτική. Δεν είναι η αντίθεσή μας, κύριε, το ΚΚΕ. Έτσι. Εμείς έχουμε, κύριε, αντίθεση με τα κόμματα της πλουτοκρατίας, με τη Νέα Δημοκρατία, με το ΣΥΡΙΖΑ, με το ΠΑΣΟΚ, με το Βελόπουλο, με το ΕΑΝ, με την Εθνική Δράση και όλο αυτό τον κύκλο των κομμάτων της πλουτοκρατίας. Λέμε λοιπόν να γυρίσει ο λαός την πλάτη σε αυτά τα κόμματα, να στηρίξει τις δυνάμεις της συνεπούς αριστεράς και κυρίως να είναι σε ετοιμότητα στις 22 του Μάη να οργανώσει την πάλη του, γιατί όποια κυβέρνηση και αν σχηματίσουν, με όποιο τρόπο και αν προσπαθήσουν να διαχειριστούν την καπιταλιστική κρίση, ο λαός, εάν δεν παλέψει, δεν πρόκειται να κατοχυρώσει κανένα από τα δικαιώματα του και να ικανοποιήσει τα αιτήματα. Κυρία Σπαχή, σας ευχαριστώ πολύ. Εκπρόσωπος του Μη Λάμδα Κομμουνιστικού Κόμματος, η κυρία Σπαχή, που ήταν εδώ στο στούντιο του 984. Να πω ένα λεπτό τους υποψηφίους της Κρήτης. Παρακαλώ. Ναι, υποψήφια στο Ηράκλειο είναι η Ελένη Παπαδοπούλου. Στο Λασίθι είναι ο Μίλτος ο Κορνάρος. Στο Ρέθυμνο είναι ο Γιάννης ο Μπαγιαρτάκης. Και στα Χανιά η Νίκη η Πετράκη. Καλημέρα. Καλό βόλι, θα λέμε. Σας ευχαριστώ.